Έχετε μερικά δευτερόλεπτα για να μαντέψετε ποιος είναι ο πιο γνωστός μπαρτέντερ της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος θα γιορτάσει τον ένα χρόνο Bar Academy News. Πάμε! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News, στα πρώτα γενέθλια των Bar Academy News, και σήμερα έχουμε κοντά μας τον πιο διάσημο Έλληνα μπαρτέντερ, τον Νικόλα. Hello everybody! Ο Στέλιος Μένες είναι στο πλατόν των Bar Academy News. Γεια σου Μιχάλη! Hello everybody, ξανά. Τον άνθρωπο που ξεχώρισε σαν επαγγελματίας, καθώς πολεμούσε για την αξιοπρέπεια του μπαρ του. Κορίτσια, θα πάτε τις παραγγελίες. Ναι, μωρέ, σιγά μην κρυώσει το whisky. Νικόλα, καλύψαμε σε παρακαλώ στο αφεντικό. Βέβαια, κοριτσάκι μου, να σε καλύψω. Τη μία καλύπτω τη μία, τη μία την άλλη. Γεια σου, ρε Νικόλα, καλύπτρα. Τα whisky. Έρχονται, αγοράκι μου, έρχονται. Ελάτε ρε κοριτσάκια μου να με βοηθήσετε. Ελάτε που για να τα βγάλω πέρα κάνω άλματα. Κουζίνα, μπάρα, τραπέζια, κουζίνα. Ο Νικόλας είμαι, δεν είμαι η Βούλα Τσιαμίτα. Τον άνθρωπο που ταυτίστηκε προσωπικά ο κάθε εν ενεργεία και μη μπαρτεντέρ. Έλα τώρα υπερβολές. Νικόλα. Ναι, Ματίνα. Νικόλα. Ναι, Ματίνα. Νύχτα μου, είσαι για ένα μάτο που κανείς ποτέ θα μας τον ξεχάσει. Ας το ξέχασα. Πάνω κλείνω ποτήρια. Αφού μόλις τα έκλεινες. Ναι, αλλά να μην τα δροσίσω λιγάκι. Ζέστη έχει ανάψει το γυαλί. Τι λέω. Στέργιο. Μιχάλη. Μετά από μία 20ετία στην ελληνική τηλεόραση, σαν ο πιο γνωστός μπαρτέντερ, έχουμε την τιμή σαν Bar Academy News να σε βραβεύσουμε σαν τον εθνικό μπαρμαν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι εκεί τελειώνει. Ρε Μιχάλη, με συγκινείς. Εντάξει, θα σταματήσω. Είμαι ο πιο διάσημος μπαρμαν που δεν ξέρει να δουλεύει μπαρ. Θα μου άρεσε πετά μπουκάλια. Μπουκάλια θα μου άρεσε πετά. Στέργιο, μίλησε μας, σε παρακαλώ, λοιπόν, για το τι κάνεις σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, είμαι εκπαιδευτής σε σχολείο ασφαλούς οδήγησης μοτοσυκλέτας και συγκεκριμένα Yamaha Junior Academy. Παιδιά από 4-5 χρονών μέχρι τη στιγμή που ενηλικιώνονται ή βγάζουν το δίπλωμά τους, μαθαίνουν μαζί μας να οδηγούν σωστά και να είναι διαφορετικά από τον τρόπο που μάθαμε εμείς οδήγηση μοτοσυκλέτας στην Αλάνη. Οπότε, λοιπόν, με τον μπαρ. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση, ρε παιδιά. Εδώ καταλαβαίνω, Bar Academy είναι όλα πολύ σοβαρά. Εγώ μπαρ δούλευα όταν ήμουν στη σχολή τη δεκαετία του 90 και χωρίς να ξέρω. Μπουκάλια θα μου μάθει να πετάω. Θα σου μάθω να πετάς. Θες να μιλήσουμε για τα νέα αυτή τη εβδομάδα. Τα νέα, βέβαια, να πούμε τα νέα αυτή τη εβδομάδα. Πέμπτο Gastronomy Fair. World Class διαγωνισμό. Οδήγηση και αλκοόλ. Νέα προϊόντα και αλλαγές στην ελληνική αγορά. Και 8 χρόνια μπάμπα οράμ. Και πρώτο θεματάκι για αυτήν την εβδομάδα. Η εταιρεία Dis οργάνωσε το 5ο Gastronomy Fair, το οποίο είχε σαν σκοπό την ενημέρωση του κοινού τη για τα προϊόντα τη. Όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τη μεγάλη γκάμα του προϊόντων τη Dis και να παρακολουθήσουν masterclasses που αφορούν στη σοκολάτα, στο κρασί, στην πύρα και στο μπαρ. Να υπενθυμίσουμε ότι η προϊόντα τη Dis είναι Chase, Polugar και Grand Mezcal, τα οποία παρουσιάστηκαν στο Athens Bar Show 2017. Ναι! Και Στέλιο, την εβδομάδα που πέρασε είναι το επόμενο θέμα, διότι πραγματοποιήθηκαν οι προκριματικοί για το World Class του 2017 για την εταιρεία Diageo. Μετά από 2 μέρες δημιουργικότητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι bartender που προκρίνονται στο τελικό είναι... Θα τους ανακοινώσω εγώ, αλλά πρέπει να τους διαβάσω. Βιζινός, Γυαλιτάκης, Γέχος, Ιωάννου, Κανατσούλης, Κρυμπούρας, Κυρίτσης, Κωνσταντάς, Σπανέλης, Τεπτσένκο, Τσακίρης, Χριστοθανόπουλος, Μιγκλής και Σαβατάκος. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά, στο τελικό το Μάιο. Και επόμενο θέμα, οδήγηση και αλκοόλ. Γι' αυτό όμως θέλω να μας μιλήσει ο Στέργιος. Μια στιγμή να μου αλλάξεις την αμφίεση. Βεβαίως. 3, 2, 1. Έτσι. Οδήγηση και αλκοόλ, παιδιά, όχι, προσέχουμε. Και ειδικά εσείς που είστε επαγγελματίες, οφείλετε και τον εαυτό σας να προσέχετε και το κοινό σας. Δεν πίνουμε και οδηγούμε. Προσέχουμε. Και εκτός από το προσέχουμε, εκπαιδευόμαστε κιόλας. Γι' αυτό και εγώ βρίσκομαι και στο Riding School και Ducati Riders Academy. Σχολείο ασφαλούς οδήγησης μοτοσυκλέτας για ενήλικες πια, για ανθρώπους που έχουν μοτοσυκλέτα και δίπλωμα. Και τι κάνουμε εκεί, το ένστικτό μας οδηγεί στα λάθος πράγματα. Γι' αυτό εμείς βγάζουμε το παλιό το λάθος πρόγραμμα και βάζουμε το σωστό. Έχουμε το κεφάλι μας. Θα έρθω και εγώ. Να το περιμένετε. Όχι, αλήθεια, θα έρθω. Για να σε δω. Μα θα έρθω. Να σε δω. Και θα δώσει και τη γνώμη σου και μετά. Πάντως την τάση με τη σχολή οδηγών την είχες από παλιά. Καλό, ε. Το άρεσε. Όμως, Μιχάλη, σε άλλα νέα έμαθα ότι την αποκλειστική διανομή της τεκίλας Πατρών αναλαμβάνει για την Ελλάδα η εταιρεία Άνδιξ. Όπου Πατρών στα ελληνικά σημαίνει αυθεντικό. Εγώ νόμιζα ότι είναι από την Πάτρα. Και επίσης η εταιρεία LKC Premium Spirits παίρνει στην αγορά ένα νέο προϊόν με άρωμα Ελλάδας, το οποίο... Δεν θα το πούμε σε αυτό το Bar Academy, θα το πούμε στο επόμενο. Είναι για το επόμενο Bar Academy. Μιχάλη, πλάκα μας κάνεις. Μπουκάλια να μας να πετάω. Μέχρι το τέλος
του επεισοδίου θα έχεις μάθει το καλύτερο κόλπο, το υπόσχομαι. Και πέντε θεματάκια αυτήν την εβδομάδα, το Μπαμπαράμ γιόρτασε τα 8 γενέθλιά του και προσκάλεσε δύο από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Το Μπαμπαράμ άνοιξε το Μάρτιο του 2009 και σήμερα, 8 χρόνια μετά, το Μπαμπα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά στα βραβεία του FNL Guide, του Αθηνοράματος και ανακτά τη θέση που είχε στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ για το 2016. Μπράβο Μπαμπαράμ. Σταθερή αξία. Ωραία, κανένα νέο για την Bar Academy θα μου πει. Βεβαίως και έχουμε, διότι έχουμε τα Masterclass στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα γίνουν 10 Απριλίου για τζιν και βότκα, 11 Απριλίου για ρούμι και ουίσκι και μπορείς να πας εάν θες. Ω, πατρίδα, Masterclass με την Bar Academy στην πατρίδα. Βέβαια για μένα πέφτει μακριά, δεν θα μπορέσω να πάω, αλλά για όλους όσους ενδιαφέρονται μπορείτε να μπείτε στο site μας και να δείτε για τα Masterclasses. Ποιο είναι το site? www.baracademy.gr. Και τι γιορτάζουμε σήμερα, Στέριο? Γιορτάζουμε, δεν είπαμε, 8 χρόνια Μπαμπαράμ. Αλλά πάνω απ' όλα γιορτάζουμε Happy Birthday Bar Academy News. Ένας χρόνος Bar Academy News. Θα μάθεις από τα μπουκάλια. Θα σου μάθω να πετάς μπουκάλια, αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όλους τους συναδέλφους από τον κλάδο οι οποίοι βοήθησαν στο να βγουν αυτά τα επεισόδια και πάνω απ' όλα τη Στεφανία Κοκάλη που πέρυσι τέτοιο καιρό κάναμε τα πρώτα μας γυρίσματα. Γεια σου Στεφανία, καλό ποδαρικό, ε! Πολύ καλό ποδαρικό. Έλα, θα δείξουμε τον κόλπο που έμαθα. Βεβαίως ήρθε η ώρα να δείξουμε τον κόλπο που έμαθα. Θα πετάξω μπουκάλια. Όχι ακριβώς, θα πετάξει το shaker. Κάνε τα μαγικά σου, Στέριο μου. Μουσική αγωνίας, παρακαλώ. Άλλο ένα Bar Academy News περνάει στο χρόνο του λαμπού της ιστορίας. Για αυτό το επεισόδιο θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία την Πορτοκαλάκη. Και εγώ ευχαριστώ τη Μαρία Πορτοκαλάκη. Και θέλεις να μας πεις πού θα σε βρούμε αυτήν την περίοδο, Στέλνιο? Yamaha Junior Academy εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Riding School Ducati Riders Academy εκπαιδευόμαστε εμείς. Και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Και επίσης, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο νέο news, παπάκι baracademy.gr. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά εγώ πρέπει να φύγω λίγο πιο νωρίς. Δεν σε πειράζει. Εδώ σου θα αφήσει τη λάτζα, δεν είναι κάτι. Εδώ είναι η λάτζα, εντάξει. Η μοίρα μου το έχει. Τσάω. The blue sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? It's the blue sky, please tell us.